Κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα τριπλό θρίλερ αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Το πρώτο στην Αθήνα, όπου από το πρωί εκτελήσεται ένας μαραθώνιος διαβουλεύσεων μεταξύ υπουργών και Τρόικας για να κλείσει η συμφωνία μέχρι την Κυριακή. Τα σημεία τριβής είναι οι αξιώσεις της Τρόικας για επιπλέον 2.000 απολύσεις στο δημόσιο για το 2015, η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και η κατάργηση των τριετιών στον ιδιωτικό τομέα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Το δεύτερο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μαλαισία, εκεί όπου όλη η Φίλιος αναζητά τα ίχνη του χαμένου Boeing. Σήμερα επανήλθε το σενάριο της αεροπειρατείας ή της τρομοκρατικής ενέργειας και πλέον οι έρευνες εστιάζονται στα νησιά Άνταμαν στον Ινδικό ωκεανό. Το τρίτο στην Ουκρανία, όπου συνεχίζεται το σκηνικό του ακήρυχτου πολέμου με στρατιωτικές ασκήσεις και αιματηρές συγκρούσεις λίγες πια ώρες πριν το κρίσιμο αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα για την προσάρτηση της Κρυμαίας στην Κυριακή. Θα ξεκινήσουμε όμως από τη Μαλαισία, καθώς έχουν προκύψει νέα δεδομένα τις τελευταίες ώρες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, που ενισχύουν τώρα το σενάριο της αεροπειρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που κατέγραψαν στρατιωτικά ραντάρ, το μοιραίο αεροσκάφος επικοινώνησε για τελευταία φορά εκείνη τη μοιραία νύχτα 1 και 21 πρώτα λεπτά, ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Μαλαισίας με κατεύθυνση προς το Βιετνάμ. Όπως βλέπετε τώρα, σύμφωνα με το νέο σενάριο, στη συνέχεια έχει κάνει απότομα στροφή προς τα δυτικά και έχει κατευθυνθεί βορειοανατολικά. Τελευταία φορά εντοπίστηκε στις 2 και 4 να κατευθύνεται βορειοδυτικά προς τα νησιά Ανταμάν, είναι η περιοχή που βλέπετε εδώ με τον κύκλο. Για τις επόμενες 4-5 ώρες τα ραντάρ κατέγραφαν ίχνη του αεροσκάφους. Αμερικανοί εμπειρογνώμονες λένε τώρα ότι τα συστήματα εντοπισμού του αεροσκάφους σιώπησαν εσκεμμένα. Δηλαδή ότι κάποιος μέσα από το αεροσκάφος πήγε και τα έκλεισε. Αφού τα δύο συστήματα δεδομένων του αεροπλάνου, το Data Reporting System καθώς και το σύστημα Transponder, είναι αυτό το κουμπί που βλέπετε εδώ, έκλεισαν σε διαφορετικές φάσεις με διαφορά 14 λεπτών. Αυτή τη στιγμή τώρα, ποια είναι η εικόνα των ερευνών? Έχουμε 58 πλοία και 46 αεροσκάφη από 13 χώρες που χτενίζουν πια τον Ινδικό ωκεανό. Αν και οι επιστήμονες του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφου της Air France στον Ατλαντικό, εκτιμούν ότι οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και χρόνια. Διαθέτουν ωστόσο ένα μηχάνημα κλειδί, ένα υποβρύχιο ρομπότ που στηρίζεται στην τεχνολογία του σόναρ και το οποίο μπορεί να χαρτογραφήσει ταχύτερα τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό γιατί έχει τη δυνατότητα να καλύψει 25 τετραγωνικά μίλια σε μόλις 24 ώρες. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις και πάμε να τις δούμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη. Για 7η ημέρα, δεκάδες πλωτά και εναέρια μέσα αναζητούσαν τι απέγινε ένα ολόκληρο αεροσκάφος με 239 επιβαίνοντες. Παρόλο που 13 χώρες έχουν συστρατευτεί στην αποστολή, με 58 πλοία επιφανείας και 46 αεροσκάφη, κάθε μέρα νέα στοιχεία και ανατροπές επεκτείνουν το χώρο που πρέπει να ερευνηθεί. Μια νέα πληροφορία ή ο συνδυασμός νέων πληροφοριών ανοίγει την πιθανότητα επέκτασης των ερευνών στον Ινδικό ωκεανό. Στη διάθεση του Λευκού Οίκου βρίσκονται νέες αναφορές, ηλεκτρονικά στίγματα που εξέπεμπαν οι κινητήρες και το σύστημα ελέγχου του αεροσκάφους και εντοπίστηκαν από δορυφόρους. Στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί το αεροσκάφος να συνέχισε να πετά για αρκετές ώρες μετά την εξαφάνισή του από τα ραντάρ. Η δημοσίευση των νέων πληροφοριών αλλά και η πίεση συμμάχων και συγγενών των αγνοωμένων κάνει τις αρχές της Μαλαισίας να διευρύνουν το πεδίο των ερευνών. Μαζί με τους διεθνείς μας εταίρους, τώρα προωθούμε τις έρευνες ακόμη πιο ανατολικά στη νότια Συνική θάλασσα αλλά και πιο πέρα στον Ινδικό ωκεανό. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από το να βρούμε το αεροσκάφος το συντομότερο δυνατόν. Αλλά οι περιστάσεις μας ανάγκασαν να διευρύνουμε γεωγραφικά την έρευνα. Ακόμα μια νέα πληροφορία αναφέρει ότι τα δύο συστήματα εκπομπής ίχνους διακόπηκαν όχι ταυτόχρονα, αλλά με χρονική απόσταση 14 λεπτών, κάτι που επαναφέρει στο προσκήνιο το σενάριο της δολιοφθοράς ή της τρομοκρατίας. Οτιδήποτε συνέβη δεν ήταν ένα καταστροφικό γεγονός εν μέσω μιας πτήσης, όπως μια διάλυση του αεροσκάφους στα 35.000 πόδια. Γιατί εάν το Boeing συνέχιζε να πετάει και αν αυτά τα συστήματα επικοινωνίας τα έκλεισε κάποιος, τότε υπάρχει ανθρώπινος δάκτυλος. Η διακοπή της λειτουργίας του πομπού είναι δυνατή, λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτή μπορεί να γίνει από πρόσωπο που γνωρίζει καλά το πιλωτήριο. It is possible technically.
Είναι δυνατόν τεχνικά, γιατί όταν λέμε ότι το αεροσκάφος χάθηκε, αυτό σημαίνει ότι χάθηκε από το σύστημα ραντάρ. Το πιλωτήριο μπορεί να σταματήσει την επικοινωνία μεταξύ του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή την επικοινωνία με τα ραντάρ στο έδαφος. Είναι λοιπόν δυνατόν να εξαφανιστεί από τα ραντάρ, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ως αεροσκάφος. Την ίδια ώρα όμως, το σύστημα ελέγχου πτήσης και κινητήρων στέλνει ακόμα σήματα μέσω δορυφόρου και μέσω ραδιοφωνικής συχνότητας στο πλαίσιο τεχνικής παρακολούθησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά την τελευταία επικοινωνία του πληρώματος με το έδαφος, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ. Το σήμα SOS ποτέ δεν έφτασε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όπως θα έπρεπε να είχε γίνει σε περίπτωση βλάβης. Ούτε το σήμα HJK που θα ειδοποιούσε το έδαφος ότι στο συγκεκριμένο αεροσκάφος βρίσκεται σε εξέλιξη αεροπειρατεία. Αλλά όπως επισημαίνει Βρετανός ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο BBC, ακόμα και σε περίπτωση έκρηξης ή άλλου καταστροφικού συμβάντος, τα επίγεια ραντάρ θα έπιαναν έστω ένα ίχνος. Η Κίνα επιστρατεύει πλέον για τις έρευνες όχι μόνο πολεμικά σκάφη και αεροσκάφη, αλλά και πλοία του εμπορικού της στόλου που διαπλέουν την ευρύτερη περιοχή. Από χθες, το Κινέζικο Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης καθοδηγεί τα εμπορικά πλοία της COSCO να αλλάξουν τα δρομολογιά τους προς τα δυτικά, κοντά στην περιοχή έρευνας της Μαλαισίας και να δώσουν προσοχή σε ύποπτα επιπλέοντα αντικείμενα καθώς διαπλέουν τα στενά της Μάλακα. Στο μεταξύ και η αεροπορία του Βιετνάμ συνεχίζει τις έρευνες στα ανατολικά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά από την πτήση μας σε νέα περιοχή σήμερα, δεν έχουμε εντοπίσει τίποτα. 20 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια είναι μια περιοχή που δεν μπορεί να εξερευνηθεί, καθώς δεν υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη τόσα πολλά μέσα διαθέσιμα. Σκεφτείτε ότι η αρχική περιοχή ερευνών στον κόλπο της Ταϊλάνδης μπορεί να συγκριθεί με την περιοχή ερευνών στον Ατλαντικό ωκεανό για το χαμένο αεροσκάφος της Air France, το οποίο εντοπίστηκε 2 χρόνια μετά την πτώση του. Όλοι φοβούνται ότι αν δεν βρεθεί το Boeing 777 των Μαλαισιανών αερογραμμών, η εξαφάνιση της πτήσης 370 θα παραμείνει άλυτο μυστήριο. Αυτό το τελευταίο σενάριο τώρα, δηλαδή το να απενεργοποιήσει κάποιος τον πομπό που δίνει το στίγμα του αεροσκάφους, είναι ένα από αυτά που μας παρουσίασε ο εκπαιδευτής της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Βαγγέλης Ανδρεάδης, το παρουσίασε στο Σωτήρι Μπολάκη μέσα από προσωμιωτή πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε να δούμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. 10,000 feet. Τι γινόταν στο πιλωτήριο του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών 45 λεπτά μετά την απογείωσή του? Πώς γίνεται να εξαφανιστεί ένα τόσο μεγάλο αεροσκάφος από τα ραντάρ? Τι απέγινε με την πτήση MiITA-370? Βρισκόμαστε στο κόκπιτ ενός δικινητήριου αεροσκάφους και μάλιστα πετάμε στα 35.000 πόδια. Ακριβώς αυτό το ύψος πετούσε και το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών που ξαφνικά χάθηκε από τα ραντάρ. Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα και ένα αεροσκάφος μπορεί να χάσει το στίγμα του? Φυσιολογικά είναι αδύνατο να χαθεί το στίγμα ενός αεροσκάφους στα καλά καθούμενα. Οι μόνες περιπτώσεις που μπορεί να γίνει αυτό είναι να διαλυθεί το αεροσκάφος στα εξών συνετέθη, να υπάρξει κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή κάποιος ηθελημένα να θέσει εκτός το συγκεκριμένο πομπό, ο οποίος δίνει το συγκεκριμένο στίγμα του αεροσκάφους. Ένα από τα σενάρια είναι και αυτό της αποσυμπίεσης της καμπίνας, όπως είχε συμβεί και με το αεροσκάφος της Ήλιος το 2005. Στον εξομοιωτή, ο Βαγγέλης Ανδρεάδης, πρώην πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, μας δείχνει τι θα έπρεπε να κάνει ένα έμπειρο πλήρωμα σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που επιβάλλεται να κάνει το πλήρωμα εκείνη τη στιγμή είναι μια ταχεία κάθοδο. Έτσι, για να κάνεις ταχεία κάθοδο σε ένα πλάνο το οποίο πετάει στα 35.000 πόδια, έτσι, αλλάζεις κατευθείαν εδώ το ύψος και το βάζεις, ας πούμε, στα 10.000 πόδια, έτσι, το κάνεις και ξεκινάς, ας πούμε, ένα βαθμό καθόδου πολύ μεγάλο, κλείνεις τις μηχανές και αρχίζει το αεροπλάνο από ό,τι βλέπετε και κατεβαίνει με ένα πολύ μεγάλο βαθμό καθόδου και τραβάς και τα αερόφρενα τα συγκεκριμένα για να αυξήσεις πολύ το βαθμό καθόδου. Ο λόγος είναι να βρεθείς σύντομα σε χαμηλό ύψος, να είναι αρκετό το οξυγόνο, γιατί δεν επαρκεί για πάρα πολύ. Όπως όμως επισημαίνει ο εκπαιδευτής, είναι αδύνατο ένας πιλότος να έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προτού ενημερώσει το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στην Ελλάδα το κέντρο αυτό βρίσκεται στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οτιδήποτε κινείται στον αέρα ελέγχεται από αυτό το κέντρο. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι η ψυχή του συστήματος του κέντρου ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού αυτοί δίνουν τις οδηγίες στους πιλότους των αεροσκαφών που είτε απλά διέρχονται από την Ελλάδα είτε προσγειώνονται σε κάποιο ελληνικό αεροδρόμιο. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πτήση. Θα διαχειριστούν τη χειμερινή περίοδο τουλάχιστον 1.000 πτήσεις, ενώ το καλοκαίρι οι πτήσεις αυτές μπορεί να ξεπεράσουν και τις 3.500. Οτιδήποτε χρειαστεί, παρακολουθούμε τα ύψη,
ταχύτητες, σε ποιο σημείο βγαίνουν. Το call sign τους, έτσι, πώς τους λένε δηλαδή το όνομά τους. Όπως εξηγεί ο Σπύρος Ρορολάκης, ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας, τα ραντάρ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εναέρειας κυκλοφορίας είναι συνήθως δύο. Το πρωτεύον, ένα που βλέπει δηλαδή μόνο το αεροσκάφος, και το δευτερεύον, ένα που αναγνωρίζει την ταυτότητά του, αρκεί να είναι σε λειτουργία και ο αναμεταδότης του αεροσκάφους. Στην περίπτωση δηλαδή μιας αεροπειρατείας, σημείο κλειδί στην υπόθεση του μαλαισιανού αεροσκάφους, φαίνεται πως είναι η εμβέλεια αυτών των ραντάρ. Ξέρουμε τα ραντάρ εκεί είχαν εμβέλεια 50 μίλια το πρωτεύον. Που σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο έκλεισε το δευτερεύον είτε από αεροπειρατεία, αλλά γρήγορη κίνηση αεροπειρατεία, γιατί ο πιλότος μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα ειδοποιεί. Και έκλεισε το δευτερεύον, λοιπόν, έκλεισε το δευτερεύον και δεν ήταν στην εμβέλεια του πρωτεύον, μπορεί ο στόχος να χάθηκε. Αποδεικνύεται με αυτή την ιστορία ότι μπορεί να χαθεί ένα αεροπλάνο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πάντα θα εντοπίζεται, ακόμα και αν λειτουργεί είτε το ραντάρ του αεροπλάνου είτε το ραντάρ του κέντρου ελέγχου. Να χαθεί για λίγο, ναι, αλλά να χαθεί τελείως όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κάποιοι από τα πρωτεύοντα θα το πιάσουν. Ακόμα και αν το δευτερεύον το κλείσουν. Και καθώς συμπληρώνεται μια βασανιστική εβδομάδα για τους συγγενείς των 227 επιβατών και του 12μελούς πληρώματος της μοιραίας πτήσης, τις ελπίδες για ανέβρεση του αεροσκάφους αντικαθιστούν ο βουβός πόνος, η οργή, η απόγνωση αλλά και οι προσευχές για τις αθώες ψυχές των οποίων η τύχη αγνοείται. Η καρδιά μου έχει ραγίσει, τα δάκρυά μου έχουν στεγνώσει. Ελπίζω να έχουν πέσει θύματα αεροπειρατείας. Σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα. Αν έχει συμβεί το χειρότερο, δεν υπάρχει νόημα πια για μένα στη ζωή. Αυτός ήταν ο μοναχογιός μου. Ο κύριος Λί περιμένει ακόμα τον 30χρονο γιο του. Τους τελευταίους 4 μήνες εργαζόταν στη Μαλαισία. Δεν γύρισε σπίτι ούτε κατά τη διάρκεια των εορτών της πρωτοχρονιάς. Ο γιος του, όπως και ο Φίλιπ Γουντ, η Νορλή και ο Μοχάμαντ, τα μέλη αυτής της καλλιτεχνικής ομάδας ήταν όλοι επιβάτες της μοιραίας πτήσης 370 της Malaysian Airlines. Ο καθένας ανέβηκε στο αεροπλάνο αφήνοντας πίσω μια διαφορετική ιστορία. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Προσεύχομαι στο Θεό γι' αυτόν. Το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Μαλαισία ακύρωσε το μήνα του μέλητος 2 φορές. Την πρώτη η νεαρή Νορλή αρρώστησε. Τη δεύτερη έμεινε έγκυος. Όταν όμως απέβαλε, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν το πολυαναμενόμενο ταξίδι στο Πεκίνο. Ο 50χρονος Αμερικανός επιχειρηματίας οργάνωσε αυτό το ταξίδι για να δει τη σύντροφό του που έμενε στην κινέζικη πρωτεύουσα. Είχε μπερδέψει τις πτήσεις και νόμιζε ότι πετούσε το Σάββατο. Ήταν η φίλη του όμως που του υπενθύμησε ότι έφευγε την Παρασκευή. «Έχω τρελαθεί. Είμαι τόσο πυγμένος που δεν κατάλαβα ότι ήταν απόψε. Θα έχανα την πτήση μου», της έγραψε στο μήνυμα. «Γεια σου αγάπη μου», του απάντησε εκείνη. «Θέλεις να μάθεις πως είναι να χάνεις το γιο σου στα 50 του? Είναι συντριπτικό». Οι 24 Κινέζοι καλλιτέχνες πέρασαν την τελευταία τους μέρα στην Κουάλα Λουμπούρ, απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα και ένα ωραίο γεύμα. Μετά από ένα επιτυχημένο ταξίδι στη Μαλαισία, θα επέστρεφαν σπίτι. Λίγο πριν την αναχώρηση όμως, ο επικεφαλής του ταξιδιού ενημέρωσε 6 από αυτούς ότι δεν θα έφευγαν μαζί με τους υπόλοιπους, αλλά θα επέστρεφαν με άλλη πτήση. Αποχαιρέτησαν τους συνεργάτες τους και υποσχέθηκαν να κρατήσουν επαφή μαζί τους. «Ακόμη και αν τα νέα είναι άσχημα, πρέπει να τα μάθουμε το συντομότερο δυνατό. Υποφέρουμε. Κάθε μέρα είναι χρόνος για μας. Ζητάμε βοήθεια από την ηγεσία της χώρας». Καθώς οι μέρες περνούν και οι έρευνες δεν καταλήγουν πουθενά, ο πόνος και η απόγνωση των συγγενών μετατρέπεται συχνά σε οργή. «Γιατί αργήσατε τόσο να κάνετε την ενημέρωση?», φωνάζει αυτή η κυρία. «Έχετε ιδέα πόσο μεγάλος είναι ο πόνος μας?», προσθέτει μία άλλη. Κατηγορούν τις αρχές για συγκεχημένες πληροφορίες, έλλειψη οργάνωσης και διαρκείς διαψεύσης. «Θα μαζέψουμε όλα τα στοιχεία και θα κάνουμε μήνυση. Επικρατεί χάος. Θα κάνουμε μήνυση όχι στην αεροπορική εταιρεία, αλλά στην κυβέρνηση της Μαλαισίας». «Οι εκπρόσωποι της Μαλαισίας πρέπει να είναι υπεύθυνοι για αυτά που λένε και να κρατούν τις υποσχέσεις τους, αντί να δίνουν την εντύπωση πως κάνουν άστοχες κινήσεις και να προχωρούν σε ανεύθυνα σχόλια χωρίς να το σκεφτούν». Με δάκρυα ή φωνές, όσοι περιμένουν κάποιον από τους 239 επιβάτες του Boeing 777 προσπαθούν να διατηρήσουν μία ελπίδα. Ακόμη και αν αυτή έρχεται από ένα μήνυμα γραμμένο με στυλό στον πίνακα μηνυμάτων που έχει στηθεί στο αεροδρόμιο της Μαλαισίας. «Μπορεί να πετάξετε ψηλά, αλλά μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω. Σας περιμένουμε».